άσκηση. Άσκηση Ασκληπιός. Από Ασκληπιός 3 ενημερώνω τον Sierra Victor 9, Sierra Tango Kilo, ότι έρχεται βοήθεια. Over. Ανταποκριθήκαμε σήμερα στο κάλεσμα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας για να συμμετάσχουμε στην άσκηση Εγκέλαδος σε συμβάν σεισμού, στο οποίο οι καταστροφές είναι μεγάλες. Επανδρώσαμε το σημείο εδώ στο Δημοτικό Γυροκομείο στη Χαλέπα και με τις οδηγίες της περιφέρειας αντιμετωπίσαμε τα όποια περιστατικά. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι για οποιοδήποτε συμβάν. Ναι, στο βαθμό που μπορούμε, γι' αυτό γίνονται αυτές τις ασκήσεις, για να ανεβάζουν το βαθμό ετοιμότητας. Από ό,τι είδαμε, πήγαν καλά τα πράγματα, υπήρχε καλός συντονισμός. Απευχόμαστε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο και με την επανάληψη θα γινόμαστε καλύτεροι. Γίνονται κάθε χρόνο τέτοιες δράσεις, ανάλογες δράσεις? Ναι, γίνονται. Είναι διάφορα περιστατικά. Εμείς, σαν εθελοντική ομάδα, και όσον αφορά συντονιστικά της πυροσβεστικής και όσον αφορά συντονιστικά του Δήμου και το αρμόδιο γραφείο του Δήμου της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας, ανταποκρινόμαστε. Όπως σας είπα, για να συνδράμουμε και εμείς, να είμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι. Η Μόμπα είναι ο σκύλος έρευνας και διάσωσης επομένων χανίων. Σχεδόν ένα χρόνο τώρα περίπου εκπαιδευόμαστε σε διάφορα σενάρια, σε ανοιχτό πεδίο, σε μονοπάτια, σε βουνά, σε ρήπια, σε αστικούς χώρους. Και προσπαθούμε να βάλουμε άλλο ένα εργαλείο στη δύναμή μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Πόσα χρόνια το κάνετε τώρα εσείς αυτό? Η επομέα γενικά στην Ελλάδα είναι πάνω από 10 χρόνια, είναι 13-14 χρόνια. Εμείς εδώ στα Χανιά είμαστε 5 χρόνια. Και κάθε χρονιά έχουμε τις ειδικότητές μας, πρώτες βοήθειες, ορεινή διάσωση, έρευνα και διάσωση με σκύλο, ντρόουν κτλ. Πόσοι εθελοντές είναι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι είμαστε περίπου στις 90, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ένας πολύ ενεργός πυρήνας 20 ατόμων. Και κάθε χρόνο προσθέτουμε καινούργιους με την κάθε σειρά που... Τα τελευταία δύο χρόνια τώρα λόγω κορονοϊού είμαστε λίγο πίσω σε θέμα εθελοντών, γιατί με τα πρωτόκολλα δεν έχουμε την ίδια ευχέρεια μαθημάτων και ασκήσεων κτλ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο.